περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις με τον αθλητικό δαίμονα και μέτοχο του ποδοσφαίρου Μάριο Νευραμίδη. Μάριε, μετά τη νίκη της ΑΕΛΑΡΑΣ και τη νέα ισοπαλία της ΑΕΚ, συμφωνείς ότι το πρωτάθλημα έγινε κούρσα για τρεις ομάδες? Εδώ από όλα μονάχα ξέρετε την έρευνα των Ολυμπιακών πυρεών μέσα στο τετουάς επειδή απεριπάτουν εσείς την Ελλάδα με την κούρσα. Από όλα έχει προκριθεί στο 32 του Europa League και εσείς αρχίζετε μου τώρα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, μόνος του το λέω, αλλά πραγματικά είναι εκτός της άματος και συλλαμβάνεστε. Για όλα μετά, του ήθελε, ρε παιδιά. Μάρια μου, επειδή έχει καλυφθεί το θέμα σε προηγούμενες εκπομπές, είπαμε... Μα μπορεί αυτή η ιστορική δημιώδης πρόκριση της Απολλάρας, απαντήστε μου, μπορεί να καλυφθεί μόνο σε μία-δύο εκπομπές. Εγώ θα δείξει ξεκάθαρα ότι παραμένει ακαλύπτη. Και πρέπει να καλύπτεται κάθε μέρα, τουλάχιστον και μία ώρα επί ένα μήνα. Εντάξει Μάριε, πες μας για την ιστορική πρόκριση του ΑΠΟΕΛ. Όχι! Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά τώρα δεν χαλάσετε με τη διάθεση. Έχετε κουράσει, πραγματικά, πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε για την ΑΕΛ. Έχετε να πείτε. Σε ακούμε, Μάριε. Πράγματι, ρε παιδιά, η ΑΕΛ με τον Μπάμπο προπονητή έγινε μια ομάδα που τρέχει πάνω κάτω, τρέχει πολύ. Και τσαλίζει τον αντίπαλο μέσα του. Έχω παρακολουθήσει επί προσωπικό το παιχνίδι. Πιστεύω πραγματικά ότι είδα του παίχτε μισανμένου. Δηλαδή, με το τρέξιμο αυτό θα ξεπεράσει για την ΑΕΚ. Έτσι, όπω πάει και θα έρθει η δεύτερη η ΑΕΛ, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπαμε, είναι και τα γεροκομεία, ρε παιδιά. Πάμε παρακάτω. Μάριε, ο Απόλλωνας έδιωξε τον προπονητή του Πέδρο Εμμάνουελ. Εκεί καλά έκανε. Τελικά είχε αποδειχθεί ότι ο προπονητής του Απόλλωνα Πέδρο Εμμάνουελ. Απλά ήταν ένας όμορφος σεξι προπονητής και τίποτε παραπάνω, ρε παιδιά. Ας μην το πάρουν τώρα οι Απολλωνίστες στην Απόλλων Λέιτης, γιατί οι Λέιτης θα πελάνουν και μέσα στο ίδιο θα φορούν φουσταλούν σε ρε παιδιά αντιπαντελονούς. Πάμε παρακάτω, έτσι είπατε αστείο του. Μάριε, η Ομόνια πήρε μια οδυνηρή ισοπαλία από τον Ερμή, εφόσον ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα αντικανονικά με έναν γκολ φάουλ. Μην το σου πω τώρα, κύριε Αναστασίου, δηλαδή δεν έχω λόγια. Πράγματι, δηλαδή ο άνθρωπος με τα μαύρα εγκλημάτισε ρε παιδιά. Κύριε Αναστασίου, πώς γίνεται να στέκεσαι στα τρία μέτρα, δηλαδή τραβήσαμε κουρτέλα μετά και είδαμε ότι ήταν τρία μέτρα, πράγματι τι δηλαδή που ήταν. Και να μην δίνω την αγκονιά, ρε παιδιά, που εδώ έκανε το πορτάρι της Ομόνια μέσα στους ύπνους. Μα είναι ζάμος ενώ, ο εγκέφαλος του ρε παιδιά του Μίτσι. Λέει ότι δεν την είδε. Πού έφερε ρε παιδιά, δηλαδή φορέ το φεγγάρι είναι ξατυγκόμενα στην κερκίδα. Δηλαδή πρέπει να παίξουν τον τερματοφύλακα με το σιπέτο και να δει ο κύριος Αναστασίου. Συλλαμβάνεται. Δεν συλλαμβάνεται, να τον παίξω στην Πάφο. Να κάνουν αγροτικές διατησίες στο Μούταλο που ξέρουν τον τρόπο να δασάζουν τους διατητές ή στη Μεσόη ή την Τσόναρκα. Τούτος ο διατητής δεν πρέπει ούτε καν να οδηγεί ρε παιδί, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνο. Πιάστε του την άδεια. Θα τσιλίζει κανένα, θα έχουμε προβλήματα ρε. Δηλαδή, Μάρια, πιστεύεις ότι δεν ήταν ανθρώπινο λάθος? Ούτε κατά προσέγγιση. Γι' αυτό αντέδρασε και ο κύριος Κουτσοκούμνης. Μάλιστα. Γιατί είναι αλήθεια, ρε παιδιά, ότι η Ομόνοια συχνά δικείται από τη διαιτησία. Οπότε ο κύριος Αναστασίου. Δεν ήταν πάντα σου μουδάκι, κύριε Αναστασίου. Ξεπέρασε κάθε όριο, ρε παιδί. Είναι αποδεκτό να σφάξει την Ομόνοια. Είναι δεδομένο. Όμω δεν γίνεται να το κάνει τόσο φανερά, να την κάνει σκύμα. Ρε παιδί, ύστερα το πρωτάθλημα είναι τσίρκουλο. Το πρωτάθλημα δεν θα είναι μόνο λερωμένο, θα φαίνεται και λερωμένο. Δηλαδή δεν θα μα κατουρίζει η σύλλη μπίκολ, ρε παιδί. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστώ, πραγματικά. Τι να πω, δεν μπορώ να σου πω, κύριε Αναστασίου.